Πραγματικά σα ευχαριστώ που ήρθατε. Θέλαμε να κάνουμε συνέντευξη τύπου για λίγο πριν φύγουμε, το πούλμαν έξω και μα περιμένει. Η καιρή είναι δύσκολη, το θέατρο είναι παρόν και ο καθένα οφείλει και προσωπικά αλλά και συλλογικά να αναδείξει ένα ανάστημα. Και επειδή αλλάζουν τα πράγματα γενικά, θα ήθελα να πάρει το λόγο ο Βασίλη Καραμπόλη να ανοίξει τη συνέντευξη, και όχι εγώ, με την έννοια ότι εδώ δεν υπάρχει εξουσία. Ωραία, και επειδή δεν υπάρχει εξουσία, θα μεταφέρω το μικρόφωνο. Λοιπόν, καταρχήν σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Δεν ξέρω αν θα έρθει κανείς σήμερα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, αυτό το τελευταίο καιρό, σε αυτή τη χώρα που αγαπάμε πάρα πολύ και που θέλουμε πραγματικά, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και για αυτή τη χώρα και για τη ζωή όλων μας. Εμείς, πιστέψτε μας, όπως και η χώρα, και αυτή η παράσταση ήταν στην κόψη του να γίνει ή να μην γίνει και λόγω των καταστάσεων, αλλά λόγω και του capital control, γιατί ξέρετε, χωρίς λεφτά δεν μπορεί να κινηθεί μια παράσταση. Δεν θα σας μιλήσω για το έργο, γιατί είναι πολύ πιο ουσιαστικό. Το έργο μιλάει από μόνο του και για αυτό που ζούμε, αλλά θα σας πω το ότι επί τη ευκαιρία αυτού του γεγονότος, αυτού που συμβαίνει στη ζωή όλων μας, συνειδητοποίησα και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους τοπιούς που ήταν έτοιμοι λόγω έλλειψης ρευστότητος να πάμε όλοι μαζί στην Επίδαυρο χωρίς σκηνικά, χωρίς κοστούμια, χωρίς τίποτα, μόνο και μόνο για να νιώσουμε ότι μπορούμε να ζούμε μέσα από την τέχνη, να επικοινωνήσουμε την τέχνη έστω και γυμνή. Και ήταν μία ελπίδα για μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευτυχώς, χάρη σε κάποιους ανθρώπους που δεν θα ήθελα να ονομάσω τώρα για να μην φαίνεται αυτό, και στην παραγωγή, θα καταφέρει η παράσταση τουλάχιστον να είναι στην Επίδαυρο όπως θα έπρεπε να είναι, με τα σκηνικά, με τα κοστούμια, με τα ηχητικά, με τα φώτα, με όλα. Και με την ψυχή όλων μας, ελπίζοντας μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι την Παρασκευή που θα είναι η πρεμιέρα, να πάνε όλα καλά, ενώ στη χώρα να πάνε όλα καλά. Όσο κόσμος και να έρθει, εμείς θα είμαστε εκεί. Γιατί δεν παίζει ρόλο να είναι γεμάτο ένα θέατρο, παίζει ρόλο το να δείξουμε ότι ελπίζουμε, που σημαίνει ότι ζούμε, για να δημιουργούμε και να κάνουμε πράγματα που μπορεί να κάνουν και εμάς καλύτερους, αλλά και τον κόσμο που θέλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ηθοποιούς, ευχαριστώ πάρα πολύ τους συντελεστές όλους, γιατί είναι μοναδικό αυτό που πάμε να κάνουμε. Ξέρετε, το μόνο συμφέρον μας είναι ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι θα κάνουμε μια παράσταση για την οποία παλέψαμε και κουραστήκαμε 3 μήνες και δεν θέλαμε να ξυπνήσουμε ένα πρωινό, γιατί μέχρι χτες, προχτές ήταν να μην γίνει Επίδαυρος, που δεν θα γινόταν και η περιοδία ολόκληρη. Έχουμε μια ελπίδα. Για αυτή την ελπίδα λοιπόν ζούμε όλοι μας και παλεύουμε για την Παρασκευή, το Σάββατο και για τις υπόλοιπες μέρες, για εμάς και για όλους μας, να είναι τα πράγματα καλύτερα. Εμείς ξέρουμε να παλεύουμε μέσα από την τέχνη μας, μέσα από το θέατρο, μέσα από αυτό που θέλουμε να δώσουμε, μέσα από τη συγκεκριμένη παράσταση που έχει σκηνοθετήσει ο Γιάννης και που όλοι πιστά ακολουθούμε. Δεν έχει σημασία αν θα έρθει ο κόσμος, αν θα γελάσει ή όχι. Είναι Αριστοφάνης, αλλά είναι ο Αριστοφάνης του Κακλέα. Και όσοι έχετε δει Αριστοφάνη του Κακλέα τα προηγούμενα χρόνια, ξέρετε ότι δεν βλέπει ποτέ επιφανειακά το έργο του Αριστοφάνη. Σκάβει πολύ βαθιά. Ο Αριστοφάνης δείχνει σαν να είναι ένας και καλυμμένος τραγωδός μέσα από τα έργα του. Θέλει να πει πολλά πράγματα για την εποχή του, στους πολίτες εκείνης της εποχής. Και το χειρότερο πράγμα που ζούμε είναι ότι λέμε ότι ο Αριστοφάνης είναι διαχρονικός, που σημαίνει ότι η μαλακία του Έλληνα μάλλον είναι διαχρονική. Γιατί δεν αλλάζει, δεν αλλάζει με τίποτα. Και νομίζω ότι μέχρι εδώ να βάλω μία τελεία, γιατί πραγματικά ευχαριστώ και εσάς που ήρθατε. Δεν περίμενα να έρθετε τόσοι, γιατί λέω τώρα ποιος. Αλλά τελικά η τέχνη αποδεικνύει ότι είναι ένα βάλσαμο στις ψυχές όλων μας. Και εμάς που τη δημιουργούμε, που προσπαθούμε να κάνουμε κάτι όμορφο, ποιοτικό, αλλά και σε εσάς που τη γρίνετε και στους θεατές. Ελπίζουμε να καταφέρει ο κόσμος, όσοι καταφέρουν να σε έρθουν, εμείς θα είμαστε εκεί. Και θα παλεύουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, μπράβο. Σήμερα Αθηνά και εκεί, Ακή. Έτσι. Άρη, θες να πεις κάτι? Να πω.
μιλήσω ερμηνεία με την ευρωπαϊκή γλώσσα και να κάνει τη μετάφραση αυτόματα ο Φάνης. Βέβαια, έχουμε να βρούμε το μικρόφωνο, αλλά θα την κάνω. Να ερευνάσετε ελληνικά κάθελμα από Έλληνα σε εταιρεία. Μέσα μου κυριαρχούν αντιπαλικά συναισθήματα. Διότι για πρώτη φορά φόβος και χαρά συνυπάρχουν. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Αυτό που μεταφέρουμε είναι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους που βοήθησαν να μπορέσουμε να κατέβουμε την Παρασκευή και το Σάββατο στην Επίδαυρο, τους φιλότεχνους, το φιλότεχνο χορηγό, αλλά και το Γιάννη του Κακλέα για τον αγώνα που δίνει και όχι μόνο τον αγώνα, για όλα αυτά που μας δίνει σε αυτό το εγχείρημά μας. Ελπίζουμε η παράσταση να είναι μια σταγόνα ανακούφισης σε όλα αυτά που περνάμε. Και για μας και για αυτούς που κατεβαίνουν. Επειδή ούτως ή άλλως οι υπόλοιποι, οι προηγούμενοι από μένα δηλαδή, με καλύψαν, εγώ θα πω το εξής. Νιώθω τρομερά ευλογημένος που είμαι σε αυτή την παράσταση, σε αυτή την παραγωγή, που συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους που δεν φοβούνται, που δεν τρομάζουν, που νιώθουν τιμή τους την Παρασκευή και το Σάββατο να είναι στην Επίδαυρο και με τον κόσμο να δώσουν την υπόσχεση ότι κάτι θα συμβεί, κάτι διαφορετικό και μπορεί από αυτό να ανοίξει και ένα παράθυρο για το καινούριο. Θα ήθελα, αν η ζωή είναι γενναιόδορη μαζί μου, να μου δίνει τέτοιες εμπειρίες. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Μιλάω τώρα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ τα είπαν όλα, ο κύριος Σουάρης. Από εκεί και πέρα, εγώ χαίρομαι και εγώ χαίρομαι που είμαστε σε αυτή τη φάση που μαζευτήκαμε χθες και τελικά πήραμε την απόφαση να πάμε στην Επίδαυρο ενάντια σε όλες τις συνθήκες. Δείχνει την δυναμική ίσως και των ημερών. Για μένα δεν είναι μόνο ότι πάμε να παίξουμε την παράσταση Αριστοφάνη, είναι να κοινωνήσουμε ένα μήνυμα που εκ των πραγμάτων ο Αριστοφάνης επικοινωνεί επί τόσους αιώνες. Απλώς συγκυριακά κολλάει τόσο καλά μαζί με τη σκηνοθεσία του κ. Κακλέα που χωρίς να γνωρίζει όλοι εμείς το τι θα προκύψει στην πορεία, φαίνεται ότι είναι τόσο επίκαιρο όχι μόνο το κείμενο αλλά και ο τρόπος που παρουσιάζουμε τις καταστάσεις που διακομωδεί ο Αριστοφάνης. Έχει να κάνει με τη στάση μας και το βίο μας σαν Έλληνες που το DNA δεν εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να χαθεί. Και γι' αυτό, πέρα από τη χαρά, νιώθω και μια ευθύνη στο να μεταφέρω έστω μία λέξη από αυτό που έχουμε φτιάξει στους ανθρώπους που θα έχουν να μας δουν. Και ελπίζω να έρθουν οι άνθρωποι να μοιραστούμε την προσπάθειά μας με τον τρόπο το δικό μας. Οι σοφοί που μίλησαν πριν από μένα τα είπαν καλύτερα. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι μέσα σε 12 ώρες άλλαξε τελείως η σκέψη μου, η διάθεσή μου. Θυμάμαι το βράδυ των αποτελεσμάτων, είχε πάει μια συνάδελφος σε ένα πάνελ και ένας πολύ ωραίος βολεμένος κύριος των 300 πριν μιλήσει η συνάδελφός μου, της είπε «Α, λέει, εσείς οι ηθοποιοί δεν ζείτε στην πραγματικότητα». Νομίζω ότι δεν υπάρχει συντεχνία που να μην ξέρει καλύτερα την πραγματικότητα από τον ηθοποιό. Δηλαδή, και ο τελευταίος ηθοποιός, ο πιο σπουδαίος, μπορεί να ξέρει πόσο κάνει ένα κιλό μακαρόνια στο σούπερ μάρκετ. Αυτό πίστευα μέχρι χθες. Σήμερα, όπου έγινε όλος αυτός ο γοργοθάς για να πάμε στην Επίδαυρο, που για πολλούς δεν είναι η πρώτη φορά,
άλλη μια επίδαυρος και όμως κάτι σημαντικό. Ναι, δεν ζούμε στην πραγματικότητα για να το κομπλήσουμε αυτό. Και ελπίζω να έρθουν και άλλοι άνθρωποι να ξεχάσουν την πραγματικότητα και να την ξαναθυμηθούν τη στιγμή της παράστασης, να την ξαναθυμηθούν. Να μιλήσουμε και συντελεστές. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω κάτι, ότι η παράστασή μας τελειώνει με ένα πείμα του Λουαδίτη. Θα σου πω, λέει, αν θέλεις να λέγεις άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χέρια σου θα ματώσουν από τις φωνές, το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, με ό,τι βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια, λένε πολεμοκάπη σου, και κάθε χειρονομία σου να κρεμίζει την αδικία. Η παράστασή μας είναι πολιτική παράσταση. Ο Παρισοφάνης συνδυάζει ή μάλλον πραγματεύεται κάτι βασικό. Ένας πολίτης, ο Δικαιόπολης, για να πούμε και δύο λόγια, γι' αυτό για το οποίο θα πάμε στην επίδαυρο. Γιατί δεν πάμε να βγάλουμε ένα πολιτικό λόγο, ούτε να πούμε γεια σας, ελάτε να τραγουδήσουμε. Θα παίξουμε ένα κείμενο, θα επικοινωνήσουμε ένα Αριστοφάνη πολιτικό, ένα Αριστοφάνη τολμηρό, ένα Αριστοφάνη επιθετικό στην παρακμή και στην αδικία, ένα Αριστοφάνη που έχει τον ήρωά του, το Δικαιόπολη, να επιθυμεί 100% τη ζωή, να ζήσει. Ένα θετικό χαρακτήρα απέναντι σε μια κοινωνία παγκοσμιοποιημένη πιθανόν πια σήμερα, που η καταστροφή, το κέρδος και η ανισότητα κυριαρχεί, έχοντας έναν άνθρωπο σαν τον Αριστοφάνη, ο οποίος δεν είναι κανένας διανοούμενος, ένας απλός άνθρωπος του λαού είναι, που θέλει και λέει: θέλω να ζήσω, παιδιά. Θέλω να ζήσω σε ειρήνη. Και ειρήνη, όταν εννοούμε, εννοούμε τις ελετές του Διόνυσου, με τον ερωτικό του εαυτό, με τον ποιητικό του εαυτό και με τον κοινωνικό του εαυτό, δηλαδή σε ένα δημόσιο βίο όπου ο δημόσιος λόγος λειτουργεί. Αυτός είναι ο Αριστοφάνης μας. Κατεβαίνουμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά κατεβαίνω 4 φορές, 4 φορά είναι που κατεβαίνουμε στην Επιτάβρια Γη, μια με το θέμα του άντρα και της γυναίκας της Στράτης, μια με το όνειρο του Αριστοφάνη να φύγει από αυτόν τον τόπο και να ταξιδέψει με το όνειρό του με τους όρνηθες, η αναζήτηση του ποιητικού λόγου με τους βατράχους και τώρα η επιδίωξη του δίκαιου. Γι' αυτό είναι και ο Δικαιόπολης, ένας ήρωας που μας είναι φάρος στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, με την απλότητά του, με την καθαρότητά του και την αποφασιστικότητά του. Είναι πολιτική πράξη αυτό που κάνουμε, σίγουρα, αλλά γίνεται μέσα από αυτό που εμείς ξέρουμε να κάνουμε καλά, την τέχνη. Και εγώ πιστεύω ότι το θέατρο είναι μια τέχνη πολύ δυνατή και σε δύσκολους καιρούς ξέρει να παίξει βασικό ρόλο. Βασικό ρόλο να φωτίσει όχι το φανατισμό των ανθρώπων, αλλά να θυμίσει τον βαθύ του εαυτό, τον δύσκολο τρόπο να ζει κανείς, πέρα από συνθήματα και κλισέ, να δει τη βαθύτητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Και αυτό θα μας οδηγήσει στις σωστές αποφάσεις και στη σωστή πορεία, για να μην χαθούμε. Γιατί δεν είμαστε ένας τυχαίος λαός. Είμαστε ένας λαός που αυτή τη στιγμή σας έχουμε καλέσει εδώ, στο δύσκολο αυτό καιρό, να μιλήσουμε για τον Αριστοφάνη. Κάποιοι άλλοι την περασμένη Παρασκευή μίλησαν για τον Ευρυπίδη, για τις Τροάδες. Και μεθαύριο θα μιλήσω για τον Σοφοκλή, για τον Εσχύλο. Είμαστε πλούσιος λαός. Μην το ξεχνάτε. Σημαίνει πόλεμος και τι σημαίνει ειρήνη. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο επίκαιρο από αυτό. Νομίζω ότι τώρα έχουμε δει τον πόλεμο και την ειρήνη με έναν πολύ έξυπνο, πιο βαθύ και καθόλου εμφανιακό τρόπο.
αυτή βάζει και πιο πολιτική από τα 50 χρόνια. Την πολιτική είναι άνθρωπο που εκφράζει επεμένα, κυρίως και με εκφράζει ακόμα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ένας λόγος πολιτικός του κλισέ και της ευκολίας, αλλά ένας λόγος που απαιτεί σκέψη και ένα κοίταγμα προς τα μέσα στον καθένα, κάτι που τόσο δύσκολα κάνει κόσμο. Και ο χορογράφος μας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενη που πραγματικά θα γίνει η παράσταση. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με τα παιδιά. Εγώ λόγω του ρόλου μου είμαι πολύ κοντά στην ομάδα. Έχουμε περάσει πολλές ώρες που δουλέψαμε τα σώματα των παιδιών και μου έχει δώσει αυτή την ευκαιρία ο Γιάννης. Σε όλες τις παραστάσεις η κίνηση έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην παράσταση. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα πάμε στην Επίδαυρο. Αυτά. Ευχαριστώ. Τάσο, θα πεις κάτι τότε. Εντάξει, παιδιά, αυτό ήταν, νομίζω. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, αν θέλετε κάτι να πείτε. Βασίλη. Δεν έχω να πω κάτι εκτός από το ότι δεν θυμάμαι πόσες φορές έχω πάει στην Επίδαυρο, αλλά πάντοτε έχουμε παίξει σε γεμάτο θέατρο. Αυτή τη φορά σημασία έχει ότι νιώθω πολύ γεμάτος μέσα μου για να παίξω αυτή την παράσταση. Και δεν έχει σημασία το πόσο γεμάτο θα είναι το θέατρο. Είναι πολύ πιο ουσιαστικό αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα. Από το να μετρήσουμε κεφάλια που λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Φαντάζομαι ότι ευχαριστήκατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο.